Με τι θα ξεκινήσουμε, με τον κύριο Μητσοτάκη. Μητσοτάκη Σακελαροπούλου, εφόλης της ύλης. Η είδηση που βγήκε δεν είναι η αναφορά του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά, στα θέματα της οικονομίας και στα υπόλοιπα, αλλά στο ότι συζήτησε με την κυρία Σακελαροπούλου και παρουσίασε ένα δικό του πλάνο οι φοιτητές οι οποίοι εμπλέκονται σε επεισόδια, σε κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις και πράξεις, να μην έχουν το δικαίωμα να είναι φοιτητές. Και νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστή η πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε καμία χώρα του κόσμου, φοιτητής ο οποίος πετάει βόμβες Μολότοφ, διαλύει πυρηνικούς αντιδραστήρες, σπάει θρανία αλλά και έσπες, δεν παραμένει φοιτητής. Δεν το κάνανε Τσερνόμπιλ, αλλά τώρα το έχουμε κάνει λίγο λύσα εδώ. Προφανώς. Να σου πω κάτι. Η εικόνα που έχεις, είσαι 35 χρόνια δημοσιογράφος. Ναι, λιγότερο. Λίγο λιγότερο. Ωραία, είσαι περισσότερο από εμένα. Αλλά ναι. Λίγο λιγότερο. Λίγο λιγότερο από 35. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, η εικόνα που έχεις είναι ότι τα μπάχαλα μέσα στα πανεπιστήμια τα κάνουν κυρίως φοιτητές? Όχι, δεν έχω τέτοια. Γιατί εγώ έχω άλλη εικόνα. Ναι, και εγώ έχω άλλη εικόνα. Ότι τα κάνουν εξωσχολική. Για να σε ρωτήσω κάτι. Άντε λοιπόν, και το φοιτητή τον οποίο τον πιάνεις με μια μολότοφ στο χέρι, του λες, εσύ δεν ανοίξεις την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τη διοίκηση του πανεπιστημίου, η οποία ανέχεται τέτοιου είδους φαινόμενα μέσα στα πανεπιστήμια, την αφήνει να διοικεί? Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να. Δεν το ολοκλήρωσα το σχόλιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους Πριτάνης χθες στη συζήτηση που είχε με την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Σακελαροπούλου, και αναφέρθηκε με την έννοια ότι χρειαζόμαστε τη συνεργασία και τη βοήθειά τους. Θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτή την ανομία την οποία βλέπουμε δεν πρέπει να συνεχιστεί. Επίσης, όσον αφορά αυτό το οποίο είπε Γιώργο, αν τελικά οι μπαχαλάκηδες είναι φοιτητές ή όχι, και να μην είναι, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτούς οι οποίοι συνεργάζονται μαζί τους, τους ανοίγουν τα πανεπιστήμια, τις αίθουσες, τις φοιτητικές εστίες και τα κάνουν όλα μπάχαλο, κύριε Σβέρκο. Δεν θα βγει ακριβώς. Πώς το βλέπεις αυτό? Εμένα γενικώς έχει αρχίσει και με ενοχλεί γενικώς η όλη αντίληψη ότι όποιος τέλος πάντων. Όποιον δεν μπορούμε να τον φέρουμε στα νερά μας, θα πρέπει να τον διαγράφουμε ή να τον αποβάλουμε. Γιατί είχαμε και την. Δεν είναι νερά μας. Αυτά δεν είναι τα νερά μας. Τι έπρεπε να γίνει? Δεν πετάμε μολότο. Το αν συνεργάζονται, ανοίγουν κτλ. Άντε να το αποδείξεις. Δηλαδή μετά θα αρχίσει ο κακός χάμος. Μια φάμπρικα τρομερή. Τι έπρεπε να γίνει? Δηλαδή τι έπρεπε να πει ο Πρωθυπουργός μπροστά σε αυτό, σε αυτά τα οποία βλέπουμε και παρακολουθούμε? Κοιτάξτε. Δηλαδή να μην υπάρχουν διαγραφές φοιτητών. Να βάλουμε πρώτα οι διαγραφές φοιτητών. Υπάρχουν και ισχύουν από τους εσωτερικούς κανονισμούς και από τους κανονισμούς των πανεπιστημίων και δεν ισχύουν τώρα το να το λέει ξανά. Δεν ξέρω αν. Εφαρμόζονται, γι' αυτό το λέει ίσως. Τέλος πάντων. Αλλά το θέμα είναι ότι γενικώς, εγώ σας ξαναλέω, το ζήτημα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση και διάφοροι υπουργοί βλέπουμε και μια έτσι, διάθεση να κάνουν διαρκώς, να τιμωρούν. Δηλαδή τώρα, αναφορικά με την υπόθεση με τις πενθήμερες αποβολές, με το bullying κτλ. Αυτό σε ενοχλεί? Θα σας πω το εξής. Θεωρεί κάποιος ότι ένα παιδί το οποίο πάει στο σχολείο και έχει τέτοια συμπεριφορά θα ιδρώσει το αυτί του με την απειλή της πενθήμερης αποβολής? Κάτι είναι. Δεν πρέπει να γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει. Τίποτα. Και να πω και το εξής. Δεν είναι ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας το πω γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω ακούσει, να πω την αλήθεια. Σίγουρα υπάρχει τοποθέτηση, αλλά δεν την έχω ακούσει. Αλλά να σας πω το εξής. Όταν ας πούμε έχει μια τέτοια κακή αντικοινωνική συμπεριφορά ένα παιδί, τι κάνεις? Τον διώχνεις και τον περιθωριοποιείς? Του λες δεν θα πηγαίνεις σχολείο? Αυτή η άποψη νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον είναι το βασικό. Νίκο, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν κάνεις αυτό, αλλά δεν του δίνεις και την αίσθηση ότι μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις ατιμόρυτος. Αλλά τι πρέπει να του δίνεις, γιατί είναι παιδί. Επίσης, το παιδί έχει υποστεί αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά. Δεν μπορεί στο επόμενο διάλειμμα να δει τον κακοποιητή του ξανά μπροστά του. Ωραία. Τα παιδιά είναι όλα παιδιά. Τα οποία έχουν κάνει. Προφανώς έχουν υποστεί κάτι πάρα πολύ τραγικό στη ζωή τους. Τέλος πάντων, είναι σε ένα περιβάλλον. Και αυτά πάρα πολύ ωραία. Πρέπει λοιπόν να πάμε και να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά την ευκαιρία να μπουν στο σύνολο, να έχουμε ψυχολόγους στα σχολεία. Σωστά. Να έχουμε δομές να προλαμβάνονται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το παραμικρό. Ας πάμε σε ένα σχολείο. Πάω στοίχημα ότι και στο δικό σου σχολείο, όπως και στο δικό μου, όπως και στο Γιάννη και τη Άννα, πάντα θα υπήρχαν κάποια παιδιά τα οποία ήταν, ας πούμε, οι τσαμπουκάδες του σχολείου. Ναι. Και δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Ναι. Αυτός ο οποίος μπορεί να έδερνε έναν άλλον στο διάλειμμα ή στο παιχνίδι πάνω, κατά λάθος θα σου πέταγε την μπάλα στα μούτρα και τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτό όμως κάπως δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί, ρε φίλε, δηλαδή. Προσέξτε, ξαναλέω. Θέλουν φροντίδα τα παιδιά, όχι τιμωρία. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, αν λες, αν το πρώτο
μέτρο το οποίο παίρνει απέναντι σε αυτά τα παιδιά είναι να του λες ότι θα σου ρίξω αποβολή. Δεν άμα θα ιδρώσει το αυτή. Και προδέρμ, και ποιο θα ήταν, δεν θα ιδρώσει το αυτή. Εγώ να δεχτώ αυτό που λες με του ψυχολόγου. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα και όχι μία φορά και δύο φορέ, μία-δύο ώρε την εβδομάδα, σε καθημερινή βάση. Αλλά πέρα από εκεί, τι άλλο, κάτι πιο και δραστικό. Και να επιδεχθούν και οι γονείς. Και να πρέπει να καταλάβουμε ότι από τις εποχές μας έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πολύ. Εδώ στο αστυνομικό δελτίο, κάθε εβδομάδα. Κάθε μέρα έχουμε. Όχι απλά συλλαμβάνονται. Προφυλακίζονται 15χρονα και 16χρονα. Έχουν αγριέψει νοικοί τα πράγματα. Εντάξει, απλώς. Η κοινωνία έχει μετατραπεί. Πάντως, να πούμε και μια άλλη αλήθεια, Γιάννη. Όλο αυτό είναι ένα πλάνο της κυβέρνησης, το οποίο το ακούω, το βλέπω κτλ. Αλλά στείνεται και σε μια χρονική περίοδο λόγω που η κυβέρνηση ψάχνει δεξιά ατζέντα. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον πολίτη. Έτσι. Η εγκληματικότητα. Δηλαδή, πολύ ψηλά δεν τους ήρθε ξαφνικά το πανεπιστήμιο. Ωραία. Ψάχνει μια δεξιά ατζέντα η κυβέρνηση. Για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, από τα πρώτα, από το 19, όταν εξελέγει, έλεγε ότι θα αλλάξουμε το νόμο για το άσυλο, θα κάνουμε, θα ράνουμε κτλ. Και τελικά δεν έχει αλλάξει και τίποτα τρομερό. Εξ αρχή τα λέγαμε ότι όλα αυτά δεν λύνονται έτσι, τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Αλλά έχουμε και άλλα ζητήματα. Έχουμε για πες. Πολλά θέματα. Σήμερα είναι. Δεν τελειώσαμε τον πρόεδρο. Συγγνώμη, κύριε Πρωθυπουργό. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, είχαμε και μια πρόοπτη συνάντηση με τα παιδιά έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την κυρία Σακελαροπούλου. Το έχουμε το βίντεο. Είναι από. Ωραία, το βλέπουμε. Αυτό είναι βίντεο από λήψη τηλεφώνου. Mm-hmm. Πέρασε στο απέναντι πεζοδρόμιο ο Πρωθυπουργός. Εδώ είναι λοιπόν. Εδώ είναι. Δεν ήταν σκηνοθετημένη συνάντηση. Γιατί υπήρχε ήταν... κάποιος απλά απέναντι με το κινητό που τράβαγε. Πέρασε ένα σχολείο το οποίο έκανε επίσκεψη στον λεγόμενο προεδρικό κήπο, πρώην βασιλικό κήπο, mm-hmm. πρώην εθνικό κήπο. Όπω ο Νίκο Λιακού. Πλησίασε ο μπαμπάς και ζήτησε φωτογραφία. Ακριβώς ζήτησε φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό. Αυτά να τα βλέπει ο κύριος Βέρκος που λέει διάφορα για τον πρωθυπουργό μας. Τι λέει. Εδώ, να δεις τι γίνεται. Όλοι θέλουν να φωτογραφηθούν με τον πρόεδρο. Ο Κασελάκης είπε κάτι. Ο Κασελάκης είπε γελιότητα αυτό το πρωί. Θα με συγχωρήσετε για την έκφραση. Απρέπεια θα την έλεγα. Εντάξει, το λες πιο κομψά. Ναι. Δεν ήταν. Ήταν απρεπές το να. Διότι άμα αρχίσει και άλλη πλευρά αυτό το επιχείρημα και αυτού του είδους. Τους χαρακτηρισμούς. Δεν νομίζω θα βγει κερδισμένος ο κύριος Κασελάκης. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Και πού το είπε, σε μια πολιτική βαρύτατη πολιτική εκπομπή, στην εκπομπή του κ. Λιάννη. Δεν έχει σημασία που το είπε. Δεν το είπε, αλλά γελιοποιεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι το βλέπω. Δεν αναφέρομαι στον συνάδελφο, κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Για να πάμε στον Κασελάκη, το φίλο. Κοιτάξτε, όσον αφορά τον κύριο Κασελάκη, να πούμε πρώτα τι είπε. Γιατί μίλαγε στην. Έδωσε μια συνέντευξη. Να το πούμε ή να το δούμε αν είμαστε έτοιμοι. Δευτερόλεπτα. Ωραία. Είναι λοιπόν λίγο πριν μπει στην πύλη του κέντρου εκπαίδευσης στην πυροβολικού στην Θήβα, όπου έχει πάει ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος το έχει κλείσει ραντεβού. Βέβαια. Έτσι. Και τον περιμένει για να του κάνει μια συνέντευξη στα όρθια, λίγο πριν μπει. Και την έκανε. Και μέσα. Για να πει ηλικία του αδέλφου. Για να παίξει λίγες μέρες από τώρα. Για να παίξει την Τρίτη. Έτσι. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να το δούμε. Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Φαντάστηκα ότι η Καλλιόπη ήταν η τουαλέτα, αλλά το θεωρώ λίγο σεξιστικό. Έχουμε δημιουργήσει ένα ρεύμα τις τελευταίες εβδομάδες. Ότι βάζουμε το κόμμα σε μια πιο ξεκάθαρη πορεία, ότι βγάζουμε προτάσεις. Πιστεύω το φορολογικό το οποίο βγάλαμε τα μέτρα, γιατί είναι ακρίβεια. Τα αγροτικά, αυτό το χρονοδιάγραμμα αναπτυξιακά συνέδρια μέχρι τις ευρωεκλογές και τη διαδικασία των προγραμματικών που θα κάνουμε για τις ευρωεκλογές, είναι σαν να λέει στον κόσμο ότι κάτι αλλάζει. Για να είμαι ειλικρινής, φαντάστηκα ότι η Καλλιόπη ήταν η τουαλέτα, αλλά το θεωρώ λίγο σεξιστικό αυτό. Άρα γι' αυτό παλιά ότι λέγαμε, δεν λέω. Παλιά να αλλάξει αυτό. Εντάξει, να υπάρχει ο Καλλιόπης, Καλλιόπος. Εντάξει, ο Κούλης, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, βρες άλλο πράγμα. Ναι. Δεν γελάσαμε ιδιαίτερα. Κρύο το αστείο του. Το θέμα είναι αν αρχίζει να το απαντάει και η άλλη πλευρά τι θα γίνει. Καλά τώρα, εντάξει, δεν έχει νόημα. Σαν να λέω, δεν μπαίνει τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Αν είσαι πολιτικό αρχηγό και σέβεσαι και τον αντίπαλο, γιατί όλοι χρειάζονται σεβασμό. Εντάξει, θέλησε να κάνει χιούμορ, αλλά είναι σεξιστικό ότι δεν ήταν τόσο πετυχημένο. Η Καλλιόπη. Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα ότι έλεγε μετά ότι να το ονομάσουμε Κούλη. Δηλαδή. Καλλιόπο ή Κούλη. Ναι. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Okay. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται με τα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, σήμερα ή αύριο θα έχουμε. Σα έχω πληροφορία. Για πε. Επίσημε ανακοινώσει. Καλά, συγγνώμη, 10 Απριλίου δεν. Ναι, θα υπομορφή διαρών επίσημες ανακοινώσεις. Θα ανακοινωθούν 20 υποψήφοι ευρωβουλευτές. 20, ναι, από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είναι τα λεγόμενα βαριά ονόματα. 20 είναι το μισό ευρωψηφοδέλτιο. Ακριβώς. Είναι όμως πολλά από τα ονόματα τα οποία έχουμε παρακολουθήσει και έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες. Είναι 20 πλέον των ήδη φωτογραφηθέντων.
Γιατί έχουμε φωτογραφίες. Όχι, είναι με τον πολύ... Πύρο Δήμα. Είναι πολλοί από αυτούς. Με την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Τα βαριά ονόματα όπως Πύρος Δήμας, Μπελέρης, αν τελικά κλείσει η συμφωνία, Αυτιάς και όλες οι άλλες εκπλήξεις θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα. Σήμερα θα ανακοινωθούν 20 υποψήφοι. 20 επιπλέον ονόματα. Η κυρία Δούνια, ο κύριος Κοντοζαμάνης, η κυρία Πατουλίδου, ονόματα που είχαν διαρρεύσει ότι θα είναι υποψήφοι και τελικά φίλος, δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα επισήμως. Θα ανακοινωθούν τα πρώτα 20 και τα υπόλοιπα θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Για να ξέρετε. Άρα δηλαδή συνολικά μέχρι τα πριν μέσα πάει 10 Απρίλη. Δεν θα έχει πάει. Ναι, 5, 6, 7 είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα γίνει επίσημη παρουσίαση. Μάλιστα. Λίγο πριν θα έχουν ανακοινωθεί όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Νίκο, ο άλλος πρόεδρος διαβάζει βιογραφικά, λέει στη Θήβα. Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει. Δεν ξέρω αν τα έχει παραλάβει, να σου πούμε αλήθεια. Έκλεισε η πλατφόρμα, όπως λέγαμε. Πάνω από 400 ήταν εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι. Θα πρέπει να γίνει και μια πόρτα τώρα. Έτσι πρέπει να γίνει και ένα face control. Βέβαια, ναι, θα γίνει. Το επιτελείο. Στις προϋποθέσεις όμως δεν είναι όλοι υποψήφοι. Θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να πει αν εμφανιστεί, ρε παιδί μου, ποιο θα σου πω, αν εμφανιστεί ο Παπαγιάννης που λέει ο λόγος και πει θέλω να κατέβω με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει περίπτωση να είναι περισσότεροι υποψήφοι από αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν. Όχι, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση. Το θέμα είναι ότι θα φτιαχτεί ένα επιτελείο τέλος πάντων που θα τα κοιτάξει ένα-ένα τα βιογραφικά, τα 400. Θα έχει και προσωπική άποψη ο κύριος Κασελάκης. Θα περάσουν στον επόμενο γύρο και 14 Απριλίου θα πάνε να ψηφίσουν. Τώρα, από πρόσωπα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει σύμφωνα με τις πληροφορίες μου κάποιος ο οποίος να είναι έκπληξη. Κάποιο καινούριο πρόσωπο δηλαδή. Πέραν αυτών των οποίων είχαμε πει. Άρα λοιπόν από. Ονόματα θα λέγαμε έτσι βαριά είναι όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα και όσα έχουν ακουστεί. Δεν προβλέπεται να υπάρχει μία πληροφορία μόνο να σας πω τελευταία που μας ήρθε. Δεν φαίνεται να είναι ο κύριος Κίρτσος υποψήφιος. Ξαναλέω σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Ο κύριος Αντώναρος κατέθεσε. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Γιατί ακούγονταν για τον κύριο Αντώναρο. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Υπήρχε το σενάριο τώρα και δεν ήταν τρολιά ότι ο Γιώργος Κίρτσος θα υπέβαλε υποψηφιότητα. Με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δείξει ενδιαφέρον, αλλά φαίνεται ότι τελικά δεν του κάνει. Αλλά ξαναλέω μέχρι τις πληροφορίες. Έχω ακούσει ότι ο παλιός διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, εν πάση περιπτώσει, έχει λίγο πιο αριστερές απόψεις τώρα. Αλλά αυτό από το να είμαι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διαφορά. Έχει θέμα. Τα ονόματα πότε θα τα μάθουμε? Σε περίπου γύρω στις αρχές Απριλίου. Αρχές μέχρι τα 12 ημέρα. Το πρώτο 10 ημέρο.